Διαλογισμοί Τετάρτη βράδυ στην εκπομπή μας, την προγραμματισμένη, φίλες και φίλοι. Πέτρο Τσολάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ράδιο Άντελιν. Έχουμε καλούς φίλους και εκλεκτούς καλεσμένους απόψε. Ακριβώς. Έτσι. Την καλησπέρα μας, την αγάπη μας λοιπόν σε όλους τους ακροατές από Κύθυρα, Λακωνία και διαδικτυακούς Ελλάδα, παντού. Διαδικτυακά μέχρι Αυστραλία που μας ακούν. Εδώ. Μας ακούει πολλοί κόσμος. Την αγάπη μας. Θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Οι δημοτικές εκλογές πέρασαν. Άλλωστε δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα. Έχουμε λοιπόν την τιμή και τη χαρά εδώ στο στούντιο να φιλοξενούμε σήμερα από την πλευρά της αντιπολίτευσης και από το συνδυασμό Κύθυρα Αντικύθυρα μένουμε εδώ τον αρχηγό της παράταξης, τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Κοντολέον. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα στους φίλους και καλώς ήρθες. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε στην εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόταση να έρθεις εδώ να πούμε τα τεχνόμενα και όλα. Νομίζω ότι είναι χρέος μας. Ακριβώς. Και βέβαια. Βέβαια. Δημόσια πρόσωπα που ασχολούμαστε με τα κοινά αυτού του τόπου, μέσα μάλιστα και από το πιο ψηλό σημείο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι υποχρέωσή μας να ενημερώνουμε και μέσα από τις εκπομπές. Ακριβώς. Σωστό. Τον κόσμο. Καταρχάς τις εμπειρίες μας, γιατί κακά τα ψέματα για μένα και για κάποιους άλλους νεοεκλεγμένους είναι μια εμπειρία. Και σίγουρα πώς βιώνεις και τα προβλήματα του τόπου πέρα από ένας πολίτης και σαν δημοτικός σύμβουλος που είσαι υποχρεωμένος και να ενημερώνεις τους πολίτες, αλλά κυρίως να αφουγκράζεις τους πολίτες και να μεταφέρεις τους προβληματισμούς στα δημοτικά συμβούλια και σε όλους τους θεσμούς της αυτοδιοίκησης. Και Δημήτρη, εγώ θα ήθελα να σε συγχαρώ, διότι όσες φορές ήρθες στο στούντιο προεκλογικά, πράγματι ήσουν κύριος, άψογος, ευγενέστατος, πράγματι μου έδωσες την εντύπωση ότι είχες δεκαετίες εμπειρίας, να το πω έτσι. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ καλό και πολύ θετικό αυτό. Θα ήθελα να μου πεις καταρχήν ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις, έτσι, από το πρώτο, αν θέλεις, Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, είναι γεγονός ότι παρότι έχουμε αναλάβει τα καθήκοντά μας από την 1η Σεπτέμβρη ουσιαστικά, έχει γίνει μόνο ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα λογικά την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι και το δεύτερο. Σίγουρα για μένα προσωπικά και φαντάζομαι και για τους νέους εκλεγμένους, ήταν λίγο αναγνωριστικό όλη αυτή η διαδικασία, στο πώς λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο, ποιοι είναι οι κανονισμοί, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας, γιατί οπωσδήποτε πρέπει και εμείς σιγά σιγά να βρούμε τα πατήματά μας ώστε να μπορέσουμε να αντιπροσωπεύσουμε τους δημότες όσο καλύτερα γίνεται, με στόχο και να αντιπολιτευτούμε, άλλωστε αυτή είναι και η θέση που μας έδωσε ο κυθυραϊκός λαός, αλλά κυρίως για μένα να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε πράγματα, να συνεργαστούμε και με τις υπόλοιπες παρατάξεις, γιατί για το καλό του νησιού. Δυστυχώς τα πολλά και μεγάλα προβλήματα παραμένουν άλυτα και θέλουν χρόνο. Θέλουν χρόνο. Αυτό το βλέπω και μέσα πλέον από τις διαδικασίες, ότι η γραφειοκρατία. Πάντως εγώ σαν κυθύριος πολίτης, εγώ νομίζω, θεωρώ και από ό,τι ακούω άλλωστε και όλα και από ό,τι βλέπω και άλλωστε ξέρω πρόσωπα και πράγματα, θέλω να πιστεύω ότι επειδή είσαστε και νέοι άνθρωποι και θα έχετε μια πολύ καλή συνεργασία, να μην βλέπω δηλαδή τα του παρελθόντος, τους καυγάδες και τα λοιπά, αυτά που βλέπαμε τότε στο τοπικό κανάλι και τα λοιπά. Άρα θα έχετε μια πολύ καλή συνεργασία όπου και όταν χρειάζεται, και έτσι πρέπει άλλωστε. Δεν έχετε να μοιράσετε κάτι. Αυτό είναι υποχρέωσή μας να γίνει. Παρόλα αυτά, επειδή στο παρελθόν, όπως περιγράψατε πριν, έχουν γίνει πολλά παρατράγουδα. Εμείς ήδη ξεκινήσαμε και νομίζω ότι και το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε κάτω από πολύ όμορφο και συνεργαστικό κλίμα. Οι παρατηρήσεις παρόλα αυτά είναι πολλές.
και οι προβληματισμοί επίσης, το θέμα είναι να μην παραμείνουν προβληματισμοί, αλλά να, να δούμε πώς μπορούμε να τους λύσουμε τα προβλήματα, αλλά κυρίως να δώσουμε μια διαφορετική κατεύθυνση σε αυτή που είχαμε υποσχεθεί και προεκλογικά σαν παράταξη, η διαφορετική αντίληψη, η διαφορετική προοπτική για το νησί. Δημήτρη, εγώ αποκόμισα το εξής από τη, μέσα από εδώ, από τις διάφορες εκπομπές που είχαμε καλεσμένους και συγκεκριμένα με τον δήμαρχό μας, όταν μου έλεγε ότι χρειάζονται, ξέρω εγώ, για να εκτελεστεί μια μελέτη μπορεί να χρειαστεί 2-3-5 χρόνια, μου φαίνονταν κάπως υπερβολικό αυτό το χρονικό διάστημα. Δυστυχώς όμως είχε απόλυτο δίκιο, δυστυχώς το λέω πάλι, δηλαδή ένα έργο το οποίο μπορούσε να το κάνει στο 70 μέσα σε ένα χρόνο, τώρα μπορεί να θέλει 5, για να μην πω 10. Κοιτάξτε, κύριε Πέτρο, δεν είναι θέμα αν είχε δίκιο ή άδικο ο δήμαρχος, εκάστοτε δήμαρχος. Ναι, εντάξει. Είναι θέμα το ότι όλες αυτές οι διαδικασίες έχουν γραφειοκρατικά κολλήματα, μπλέκονται πολλοί φορείς και διαφορετικοί με αντικρουόμενα. Συγγνώμη, όχι έχουν αυξηθεί, αυτό εννοώ. Και πολλές φορές με αντικρουόμενες απόψεις και συμφέροντα. Έτσι. Οπότε, για να φτάσουμε στην υλοποίηση ενός έργου, από το αρχικό μέχρι το τελικό στάδιο μπορεί να περάσουν 4, 5, 8 και 10 χρόνια. Και δεν είναι, και Δημήτρη, μιας, εγώ θα μου επιτρέψεις το, ήδη κάναμε και τέτοια συζήτηση στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε εδώ με τον Τάκη. Δυστυχώς, εγώ θα το πάω παραπέρα ένα βήμα και θα το προεκτείνω. Δεν είναι μόνο, όταν λέμε για το δημόσιο, δεν μιλάμε μόνο για τα έργα αυτά, μιλάμε για την... για δασαρχία. Αυτό λέω, αυτό είπα, ότι εμπλέκονται διάφοροι φορείς σε κάθε έργο που πρόκειται να γίνει, στο οποίο πολλές φορές έχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα. Ναι, ακριβώς. Δικαστική, δηλαδή, εξουσία. Είναι το δασαρχείο, είναι η αρχαιολογική υπηρεσία, εμπλέκονται με διάφοροι οργανισμοί, δημόσιοι οργανισμοί ή διάφορες υπηρεσίες σε οργανισμούς που πρέπει να συνεργαστούν. Αντί να απλοποιήσουν να μειωθεί η γραφειοκρατία, δυστυχώς όλο και αυξάνεται. Αυτό δυστυχώς, όλο και αυξάνεται. Αυτό δυστυχώς, δεν πρόκειται να γίνουμε κράτος εμείς ποτέ. Κοιτάξτε, δείτε, αυτό δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Εμείς. Μα μιλάω για τη δεκάστατη πολιτική εξουσία. Εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει το πολιτικό προσωπικό. Ακριβώς. Εμείς πρέπει να πορευτούμε. Εννοείται. Με αυτό το καθεστώς που υπάρχει. Διαφωνούμε με αυτήν την γραφειοκρατία. Βέβαια, ποιος υπάρχει άνθρωπος να μην διαφωνεί. Γιατί, κακά τα ψέματα, η γραφειοκρατία αυτή δεν δημιουργεί νομιμότητα. Η γραφειοκρατία δημιουργεί παρανομίες, παρατυπίες. Ακριβώς. Το εκμεταλλεύονται κάποιοι. Δοσοληψίες. Δουν λαβή και πάει λέγοντας. Οικονομικά αλυσβερίσια, τα οποία ακριβώς δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Ξέρεις, Δημήτρη, θέλω να το πω να ακουστεί πάλι την ψήφο των αλλοδαπών, των ομογενών, τι θέλουμε. Έτσι, θα πρέπει να πω το εξής, ότι με πήραν τηλέφωνο από το Σίδνεϊ σε ό,τι αφορά το χτηματολόγιο. Ναι. Αποτέλεσμα, να μάθουμε τι γίνεται και πώς, τι διαδικασία πρέπει να κάνει ένας ομογενής. Άρχισα να παίρνω τηλέφωνο, ήταν από τη Ρόδο αυτός που με πήρε τηλέφωνο. Άρχισα να παίρνω τηλέφωνο από Ρόδο, με κάνανε πάσα σε άλλο νησί, σε άλλο, τελικά από τις Κυκλάδες μου λένε πάρτε, κύριε Τσολάκο, πάρτε στα κεντρικά του χτηματολογίου σε αυτό το τηλέφωνο, αλλά δεν πρόκειται να σας απαντήσουν, αφού δεν απαντούν ούτε σε εμάς. Και πράγματι, δυστυχώς, παιδευόμουν μισή μέρα, απάντηση δεν πήρα, δεν σήκωνε κανείς το τηλέφωνο από την Αθήνα. Είναι η σύγχρονη μάστιγα το χτηματολόγιο. Ναι, αλλά θέλω να πω, είναι δουλειές αυτές. Έτσι. Νομίζω δεν θα λύσουμε τη γραφειοκρατία σήμερα στην εκπομπή. Όχι, κύριε Πέτρο. Και εγώ θα σας έλεγα να προχωρήσουμε εννοείται. Σε πράγματα που ενδιαφέρουν. Να πάμε, Δημήτρη, να μου επιτρέψεις να πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα. Μπορούμε να... Για να καλωσορίσουμε και τον δεύτερο καλεσμένο μας. Εντάξει, Τάκη. Πάμε, ναι. Πάμε σε ένα τραγούδι. Συνέχεια, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε και τον δεύτερο καλεσμένο μας, που είναι από τον ίδιο συνδυασμό, είναι ο Γιώργος ο Διδυμιώτης. Γιώργο, καλώς ήρθες, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πιστεύω τώρα θα μπούμε σε βαθύτερα νερά, Δημήτρη, να μας πεις
κάποια προβλήματα που νομίζω ότι υπαρκτά συνήθως είναι. Έτσι. Σε ακούμε. Ναι, τι ακριβώς θέλει να συζητήσουμε. Εντάξει, υπάρχει. Πρώτα απ' όλα. Τα πράγματα που είναι στην επικαιρότητα. Πρώτα απ' όλα, μιλούσαμε προηγουμένως για τη γραφειοκρατία. Ναι. Κάνω ένα βήμα και λέω για το θέμα του αεροδρομίου. Έτσι. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω τώρα, γιατί είχε κολλήσει σε έναν υπάλληλο ουσιαστικά, νομίζω ότι με τις νέες εξελίξεις που έμαθα ότι ξεκολλάει επιτέλους και πάει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο αν δεν είναι αυτού του μήνα του Νοεμβρίου, θα είναι του Δεκεμβρίου. Οπότε, μιλάμε για την προέκταση του διαδρόμου. Του διαδρόμου, βεβαίως. Γιατί υπάρχουν και εσωτερικά. Τα εσωτερικά του αεροδρομίου δεν είναι. Ναι, επειδή τα συζητήσαμε. Αλλά όσον αφορά το κομμάτι της. Και επέκτασης. Είναι υπαρκτά, δεν μπορεί να ένα αεροδρόμιο το 2019 και να μην υπάρχει air condition. Μέσα λιποθύμησε ήμαρτον, λιποθύμησε τουρίστας και μας έκανε ρεζίλι το χιλιό. Από ό,τι γνωρίζω, αυτά είναι προβλήματα που αφορούν κυρίως την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Δεν αφορά το Δήμο, προς Θεού. Αλλά είναι, ναι, αφορούν τα κύθρα. Βεβαίως, έχω ακούσει για το γεγονός που περιγράφεται. Όσον αφορά το κομμάτι που αφορά το Δήμο και την Κυθήνο και την Περιφέρεια, είναι τα σημερινά νέα είναι ότι έχει ξεκολλήσει και ότι πηγαίνει η μελέτη του και η χρηματοδότηση του διαδρόμου στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, που θα γίνει ή το μέσο Νοέμβρη ή μέσο Δεκέμβρη. Πριν τις εορτές πάντως. Μάλιστα. Βέβαια, να πούμε ότι έχουμε δρόμο της γραφειοκρατίας, δεν πρόκειται. Σίγουρα, να... μια πενταετία την έχουμε. Μέχρι την υλοποίηση, ίσως και παραπάνω. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ήρθε αεροπλάνο μέσα σε ένα μήνα, τότε, σήμερα για να κάνουμε 250 μέτρα θα θέλουμε 6-7 χρόνια. Μάλιστα. Εντάξει. Ελλάς, στο μεγαλείο της. Σε ό,τι αφορά την επαναφορά πάλι και επαναπροσέγγιση των κρουαζερόπλων, δεν έχω κάτι νεότερο πάνω σε αυτό, δυστυχώς. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πολύ... Νομίζω πάντως και εκεί πέρα σε αυτό το κομμάτι χρειάζονται κάποιες υποδομές. Οποίες... Για την πλωτή Άγκυρα, για την Άγκυρα. Ακριβώς, χρειάζονται αυτές οι... Σαμαδούρα μάλλον. Υποδομές. Θέλει μελέτη και για αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Κύριε Τσολάκο, προέχουν ακόμη πιο βασικά προβλήματα. Παράδειγμα, με ίδρυυση έχουμε πρόβλημα. Ίδρυυση, αποχέτευση, το πρόβλημα συνεχίζεται. Αποχέτευση θα πάμε, το αφήνω στο τέλος γιατί θεωρώ ίδρυυση πιθανό να έχει βρει το δρόμο του, σαν και από ό,τι ακούω και ενημερώνομαι από συμπολίτες ότι γίνονται συνέχεια πολύ συχνά από ιδιώτες μελέτες για την ποιότητα του νερού και βγαίνουν προβληματικές. Έτσι. Και νομίζω θα είναι και ένα πράγμα το οποίο θα απασχολήσει και το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θα το φέρουμε εμείς σαν παράταξη και μάλιστα με έγγραφα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μου κάνει εντύπωση όμως, γιατί είχαν καθαριστεί οι δεξαμενές, έτσι. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, τις επιστημονικές αναλύσεις του νερού που οφείλονται, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο ισχύει και συνεχίζεται. Όσον αφορά την ποσότητα του νερού, ο Δήμαρχος μας διαβεβαίωσε ότι και με το κομμάτι που θα προχωράει στις Όχελες θα λυθεί ίσως και οριστικά. Ίσως και οριστικά και με τις αφαλατώσεις κλπ. Παρότι εκεί πέρα υπάρχουν οι ενστάσεις. Αλλά υπάρχουν και καθημερινά προβλήματα τα οποία παραμένουν άλυτα. Να δώσουμε πάσα και στον Γιώργο. Επειδή είναι και ο Γιώργος Δημιώτης και έχει ασχοληθεί συγκεκριμένα και προσωπικά και καθημερινά με αυτό το θέμα, με τις μεταφορές των μαθητών, το οποίο φτάνουμε σε ένα μήνα σε εορτές και θα παραμείνει άλυτο. Απλά να πω ότι εμείς σαν παράταξη και σαν μονάδες αλλά και κάποιοι γονείς καθημερινά προσπαθούν να δώσουν λύση. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Καρχαλάκης, δεν έχει προσπαθήσει καθόλου. Και δεν το λέμε εμείς αντιπολιτευτικά, το υποδηλώνει το ότι ακόμη δεν έχει λυθεί το θέμα. Δηλαδή, μπορεί να το λύσει ένας άνθρωπος, είμαστε κοντά στο να βρούμε μια λύση,
και ο Δήμαρχος, συγγνώμη, δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα. Αλλά ας μας πει ο κύριος Διδημιώτης, που έχει ασχοληθεί προσωπικά και καθημερινά, πού είναι το πρόβλημα ακριβώς, γιατί δεν έχει λυθεί και τι πρόκειται να γίνει. Γιώργο, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής καταρχήν, και θα πάμε και σε αυτό, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οι καθηγητές καταρχήν έχουν έρθει, γιατί όσοι ήθιστε κάθε χρόνο, πολλές φορές, το ελάχιστο σε ορισμένες χρονιές, οι περισσότερες μάλλον στο παρελθόν, ερχόντουσαν μετά τα Χριστούγεννα. Ναι. Τι γίνεται τώρα σε αυτό το κομμάτι, να μην το ξεχάσω. Θα πάμε τώρα μετάστερα. Για το θέμα των σχολείων, θα πρέπει να ρωτήσουμε τους διευθυντές των σχολείων. Αυτοί είναι καλύτερα ενημερωμένοι για το πότε έρχονται οι καθηγητές, πότε έρχονται τα βιβλία. Ίσως ακόμα καλύτερα να ρωτήσουμε και την Υπουργό Παιδείας, την καινούρια, η οποία είχε πολλά στο μυαλό της για την παιδεία και για τα σχολιά μας. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα κενά στο κομμάτι των καθηγητών. Νομίζω στο Λύκειο κάποια κενά υπάρχουν. Από εκεί και μετά, στο νηπιαγωγείο καλύφθηκε το κενό εδώ στο ποταμό. Δεν πήρε πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι. Υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα, από ό,τι κατάλαβα, με το γραφειοκρατικό κυρίως. Τέλος πάντων, ήρθε μια κοπέλα, είναι εξαιρετική και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Το λέω γιατί είμαι και εγώ γονιός και έχω το παιδί μου στο νηπιαγωγείο και γνωρίζω. Από εκεί και πέρα, για το κομμάτι της μεταφοράς, είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Οι δύο σύλλογοι γονέων, του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, και μεμονωμένα ο καθένας, αλλά και σαν σύλλογοι και μαζί, σε κοινές γενικές συνελεύσεις, κάναμε πάρα πολλές δράσεις όλο αυτό τον καιρό και μια τεράστια προσπάθεια για να βρεθεί μια λύση. Είναι επίσης αλήθεια ότι η περιφέρεια και συγκεκριμένα η κυρία Μπόγρη, που ήταν υπεύθυνη για το θέμα, δεν αδιαφόρησε, αυτό πρέπει να το πούμε, στην αρχή δεν αδιαφόρησε καθόλου μάλιστα, ίσα ίσα μας ζήτησε ραντεβού, της εξηγήσαμε αναλυτικά ποιο είναι το πρόβλημα, είχε έρθει εδώ στο νησί και έτσι. Πάντοτε για τη μεταφορά. Μιλάμε. Πάντοτε για τη μεταφορά. Για τη μεταφορά των μαθητών στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο εδώ. Στο βόρειο κομμάτι του νησιού. Ναι, ναι, ναι. Όχι ότι στο νότιο, συγγνώμη για τη διακοπή, έχει λυθεί, απλά έχει μείνει μια κατάσταση στην οποία απλά την υποφέρουν οι γονείς και οι μαθητές. Δεν έχει λυθεί. Δηλαδή, Θα φτάσουμε. Θα σας εξηγήσω ακριβώς πώς έχει γιατί κατάσταση. Γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε ιστορικά για όλο το νησί. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση αυτή. Αυτό λοιπόν που δεν δέχτηκαν οι... Καταρχάς να τελειώσω αυτό που έλεγα για την κυρία Μπόγρη, η οποία μας δέχτηκε, δεν αδιαφόρησε, έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μια εβδομάδα αργότερα όμως, αυτό που μας πρότεινε ήταν τελικά αυτό που ήθελε ο επιχειρηματίας, ο οποίος διεκδικούσε τη γραμμή. Τα δρομολόγια είναι δύο. Το ένα ξεκινάει από τα Φρυλιγκιάνικα, το άλλο ξεκινάει από τον Καραβά. Και καταλήγουν και τα δύο στα σχολιά, στον ποταμό και στην Πελαγία. Ο επιχειρηματίας λοιπόν δεν είχε δεύτερο λεωφορείο να δώσει, είχε ένα μόνο λεωφορείο και ήθελε να πάρει και τα δύο δρομολόγια κάνοντάς τα με ένα λεωφορείο. Το ένα δρομολόγιο θα ξεκινούσε πάρα πολύ νωρίς και θα πήγαινε νωρίς στο σχολείο και το άλλο μετά θα έφευγε να πάει να πάρει το δεύτερο. Πρακτικά θα ήταν αδύνατον όμως, ή όχι? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Πρακτικά δεν είναι τίποτε αδύνατο στη χώρα μας, γιατί αυτό συμβαίνει στο σχολείο του Μέσα Δήμου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Τι συμβαίνει? Αν δεν κάνω λάθος. Ένα λεωφορείο κάνει δύο δρομολόγια. Και τα παιδιά πού είναι εκεί? Τα παιδιά πάνε πολύ νωρίς και περιμένουν τα υπόλοιπα, τα οποία φεύγει το λεωφορείο για να πάνε τα πάρει. Με αποτέλεσμα. Έμαθα και ένα έτσι κουτσομπολιό ότι παραπονιόταν μια μαμά γιατί το παιδί της χάνει την προσευχή. Πάει τόσο αργά στο σχολείο που χάνει την προσευχή. Λοιπόν, έχει την πλάκα του. Και βέβαια της είπανε ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει και η λύση, αυτό που συμβαίνει στον ποταμό, που δεν έχουν καθόλου λεωφορείο και ταλαιπωρούνται. Α, όχι, δεν καταργήσαν την προσευχή. Όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που συμβαίνει στο Μέσα Δήμο είναι ποιο? Και αυτό θα γινόταν. Αυτό θα γινόταν και εδώ. Γιώργο, πιάνει το μικρόφωνο από μακριά, μην ανησυχείς. Ναι. Και από μισό μέτρο κανονικά. Αυτό λοιπόν θα γινόταν και εδώ. Δηλαδή, τι θα γινόταν? Θα έφευγε πάρα πολύ νωρίς το παιδί. Θα έπρεπε 7 παρα 10, ας πούμε, για παράδειγμα, να είναι στη στάση, ξέρω εγώ, στα Φρυλιγκιάνικα ή στα Λουιζιάνικα. Και να φτάνει πάρα πολύ νωρίς στο σχολείο. Και να είναι κάποιος εκεί να το προσέχει. Και να φύγει μετά το λεωφορείο να πάει στον Καραβά και να φτάσει πάρα πολύ αργά στο σχολείο. Αυτό συμβαίνει ήδη. Στο σχολείο μέσα, με αποτέλεσμα οι γονείς, επειδή δεν μπορούν να σηκώσουν το παιδί τους από τις 6 ώρα το πρωί για να το έχουν έτοιμο 7 παρά να πάει στη στάση, πάνε τα παιδιά με το αυτοκίνητο. Οπότε εκεί και λεωφορείο υπάρχει που πάει μισοάδιο,
Και το πάνε, τα πάνε οι γονείς. Και τελικά αναγκαστικά οι γονείς βέβαια κάνουν αυτό. Γιατί αλλιώς και στο γυρισμό ισχύει το ίδιο. Γιατί θα πρέπει το παιδί να κάνει μια ολόκληρη βόλτα το μισό νησί για να καταλήξει στο σπίτι του στις 3 το μεσημέρι. Είναι άλλο το. Ένας γονέας ο οποίος είναι εργαζόμενος και δεν μπορεί να πάει, τι θα γίνει. Εκεί λοιπόν είναι το πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει τόσο πολύ μεγάλη προσπάθεια και δεν δεχθήκαμε από την πρώτη στιγμή οι γονείς. Λάθος του Υπουργείου δεν το έλεξε αυτό. Το είπατε εσείς σαν σύλλογος. Η περιφέρεια. Της η περιφέρεια υπεύθυνε γι' αυτό και βγάζει τα δρομολόγια και το ξέραμε. Αυτό λέω. Δεν το έλεξε αυτό η περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει βγάλει δύο δρομολόγια. Δεν έχει βγάλει ένα. Δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος για το δεύτερο δρομολόγιο. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Επίσης, επειδή είναι πολύ λίγα τα λεφτά, κανείς δεν θα θέλει να αναλάβει το ρίσκο να έρθει σε ένα νησί από την Αθήνα ή δεν ξέρω από ποια άλλη περιοχή με τόσα λίγα λεφτά. Και να μην κάνει δύο δρομολόγια, γιατί του λέει: άμα κάνω δύο δρομολόγια, τουλάχιστον ανεβαίνει το μεροκάματο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δικό μας θέμα να λύσουμε αυτό το κομμάτι ακριβώς. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει μια μεταφορά των παιδιών. Και δεν είναι θέμα ταλαιπωρίας. Γιατί το λέω αυτό, υπάρχουν παιδιά στον νηπιαγωγείο τα οποία δεν πάνε. Τα παιδάκια αυτά είναι 5-6 χρονών. Θα πρέπει να πάνε στο δημοτικό. Και αν όχι. Όλα τώρα θα πάνε του χρόνου στο δημοτικό. Για να πάνε όμως στο δημοτικό πρέπει να έχουν βεβαίωση φίτησης του υποχρεωτικού νηπιαγωγείου. Η διευθύντρια δεν μπορεί να δώσει βεβαίωση φίτησης σε ένα παιδί το οποίο δεν έχει πατήσει το πόδι του στο σχολείο. Σκεφτείτε λοιπόν ένα παιδί το οποίο είναι 6 χρονών, το οποίο θα πρέπει να κάνει νηπιαγωγείο με παιδιά μαζί 4 χρονών. Καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι πολύ μεγάλες διαφορές. Ένα παιδάκι το οποίο πρώτη φορά στη ζωή του θα βρεθεί στο σχολικό περιβάλλον έχει τεράστια διαφορά με ένα παιδί που είναι 6 χρονών. Και είναι μεγάλο αντράκι πια, ας πούμε, ή κοπέλα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Τι κάνουμε τώρα? Αυτό που έχει συμβεί, το λέω για προς ενημέρωση, είναι ότι έχουν βγει και οι δύο διαγωνισμοί άγωνοι, δεν υπήρξε πια ενδιαφερόμενος. Ο επιχειρηματίας από την Αθήνα είχε αποσύρει το ενδιαφέρον του από τη στιγμή που έβλεπε ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι όπως ήθελε να γίνει. Η αντιπεριφερειάρχης δήλωσε δυσαρεστημένη γιατί οι κυθύροι διαδίδουν. Δεν το διαδίδουμε, το λέμε ανοιχτά. Ταυτίστηκε με τα συμφέροντα του επιχειρηματία. Αυτό που είπε η κυρία Μπόγρη και πρότεινε σε εμάς ήταν αυτό που τη ζητήσαμε εμείς να μην συμβεί στο ραντεβού που κάναμε μαζί της. Και μια εβδομάδα αργότερα μας είπε: αυτή είναι η μόνη λύση. Λοιπόν, δεν το διαδίδουμε, είναι γεγονός. Αυτό που μας είπε η κυρία ταυτίστηκε με τα συμφέροντα του επιχειρηματία. Είμαστε λοιπόν αντίθετοι σε οποιαδήποτε τέτοια λογική, ειδικά όταν πρόκειται για μικρά παιδιά. Και ειδικά όταν πρόκειται για τα δικά μας τα παιδιά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας μην συζητάμε μόνο για αυτό το θέμα. Αλλά είναι καλό να ξέρει ο κόσμος ότι δεν τρελάθηκαν κάποια στιγμή οι γονείς και αποφασίσανε να κάνουν πορεία διαμαρτυρία στη χώρα και να συζητάνε με τον κύριο Κομινό. Κάνατε πορεία. Κάναμε μια πορεία διαμαρτυρία στη χώρα. Αυτό είναι πριν από κανένα μήνα περίπου. Όταν ακόμα προσπαθούσαμε να βρούμε λύση και δεν είχε προκύψει ο δεύτερος διαγωνισμός, μας μάζεψε όλους ο κύριος Κομινός μέσα στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, μας είπε ότι είναι μαζί μας, ότι μας στηρίζει, ότι θα έπρεπε την αποχή και την από το σχολείο και την διαμαρτυρία να την έχουμε κάνει από την πρώτη μέρα κιόλας, αλλά δυστυχώς ο Δήμος είναι αναρμόδιος. Λοιπόν, δεν θα μπω στη διαδικασία γιατί έχει κυκλοφορήσει και σε βίντεο και το έχει δει ο κόσμος το τι έγινε εκείνη την ημέρα συγγνώμη στο Δημοτικό Συμβουλίο εκεί πέρα, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Στο Δημοτικό Συμβούλιο όμως που έγινε προημερών, εμείς το βάλαμε στο τραπέζι. Ο Δήμαρχος για άλλη μια φορά δήλωσε αναρμόδιος, όπως είχε κάνει και ο κύριος Κομινός πρωτήτερα. Δεν έβρισκε κάποια λύση. Πιθανή, ορατή. Ένα λεπτό. Ναι. Δεν έχει κάνει κανένα έγγραφο Δήμος. Ο Δήμος, άσχετα το αν είναι αυτό που είπαμε εμείς, αυτό που είπαμε εμείς είναι ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να πιέσει να γίνουν πιο γρήγορα οι διαγωνισμοί. Όχι να γίνουν αλλιώς οι διαγωνισμοί, γιατί όταν εμείς είπαμε ότι θα πρέπει να πιέσουμε για το διαγωνισμό, ο Δήμαρχος είπε δεν μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε αυτούς τους διαγωνισμούς. Δεν ζήτησε κανείς να επηρεάσουμε τους διαγωνισμούς. Εμείς είπαμε πολύ απλά ότι πρέπει να πιέσουμε την κατάσταση. Ένας Δήμος που μπορεί να πιέσει καταστάσεις και επέρεται ότι μπορεί να τροποποιήσει νόμους
όπως μας είπε για άλλα θέματα σχετικά στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος, τουλάχιστον θα μπορεί με μια αλληλογραφία, αν μη τι άλλο, κάτι που το συνηθίζει, να πιέσει την περιφέρεια. Λοιπόν, το ρεζουμέ είναι ότι δηλώνει αναρμόδιος, δεν τον αφορά, δεν τον ενδιαφέρει, παρόλα αυτά συμπαθεί και είναι μαζί μας. Γιώργο, να σε διακόψω. Δεν το λέω ειρωνικά, είναι αυτά που μας είπε, εν πάση περιπτώσει. Ναι, συγγνώμη. Απλά να πούμε κάτι, κάποια πραγματάκια, γιατί πιθανόν δεν τα ξέρει ο κόσμος και δεν μπορεί να μπει στη λογική. Ότι, όπως είπε και ο Γιώργος νωρίτερα, η γραμμή για το ένα δρομολόγιο κοστολογείται από την περιφέρεια, δηλαδή πληρώνει η περιφέρεια τον επαγγελματία, 150 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει, ότι μέσα σε αυτά τα χρήματα, τα 150 ευρώ θα πρέπει να πληρωθεί ο οδηγός ή συνοδός ή ο συνοδός, καύσιμα. Τα καύσιμα και οι φθορές του λεωφορείου. Και παράλληλα να βγάλει και ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου, που πιθανόν δεν θα είναι ο οδηγός, το μεροκάματά του. Έτσι. Δηλαδή καταλήγουμε στο ότι τα 150 ευρώ είναι ελάχιστα και μάλιστα κοστολογούνται και τιμή καυσίμων με βάση την Αθήνα και όχι με τα Κύθυρα. Έτσι που υπάρχει μεγάλη διαφορά. Άρα, καταρχάς, για το ένα δρομολόγιο και τα δύο. Για το ένα δρομολόγιο. Άρα καταρχάς πρέπει σαν δήμος και γενικότερα σαν φορείς στα Κύθυρα να πιέσουμε και να εξηγήσουμε στην περιφέρεια ότι όσο τα χρήματα αυτά παραμένουν στα 150 ευρώ δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον. Γιατί σκεφτείτε έναν οδηγό που ζητάμε αυτή τη στιγμή, γιατί ζητάμε και οδηγό και λεωφορείο πούλμαν. Έτσι. Αυτή τη στιγμή διαθέσιμος οδηγός, διαθέσιμο πούλμαν καταρχάς στα Κύθυρα, που να έχει επαγγελματίας που να το δίνει για αυτή τη δουλειά, δεν υπάρχει. Ύστερα από πολύ μεγάλη ζήτηση και ψάξιμο, βρήκαμε χθες έναν οδηγό, ο οποίος και αυτός όμως δεν έχει τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζεται μια πιστοποίηση, αλλά είναι διαθετημένος να ξοδέψει χρήματα, να πάει στην Αθήνα να τη βγάλει, αρκεί να τη βρούμε πούλμαν. Αυτά όλα τα τρέχουμε εμείς. Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος λίγο πώς γίνεται η διαδικασία. Άρα η Δημοτική Αρχή, ή εκάστοτε η Δημοτική Αρχή, και αυτό έπρεπε να γίνει και από το παρελθόν, έπρεπε να πιέσει την περιφέρεια ώστε τα 150 ευρώ να είναι παραπάνω. Ώστε να μπορεί να συμφέρει. Γιατί 150 ευρώ, μήπως έπρεπε να φέρουμε κανένα μετανάστη εδώ, να του δώσουν 4-5 εκατοστάρικα. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά θα διαιωνίζεται αυτό το πρόβλημα. Δεν θα υπάρχουν οδηγοί. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Δεν θα μπορεί κάποιος, κύριε Πέτρο, ακούστε με λίγο. Ναι. Δεν μπορεί, με λίγα λόγια, ένας άνθρωπος που δεν ζει στα Κύθυρα να έρθει και να βιώσει. Να επιβιώσει. Και σε ένα χρόνο. Με το μεροκάματό του νοικιάζοντας ένα σπίτι. Εμείς προτείναμε σαν παράταξη στο Δήμαρχο, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι πρέπει να δώσουμε και σαν Δήμο, μήπως πρέπει να δώσουμε σαν Δήμος κάποιο κίνητρο. Το κίνητρο αυτό θα είναι είτε στη λογική του επιδόματος ενοικίου, είτε στη λογική ενός επιδόματος άλλου τύπου, ώστε να μπορέσει να έρθει ένας οδηγός για να επιβιώσει στο νησί. Ο Δήμαρχος μας είπε ότι εδώ πέρα στον ανταγωνισμό δεν μπορεί να εμπλακεί. Χρησιμοποίησε μια υπεκφυγή λέγοντας ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός το να δώσει κίνητρο σε κάποιον από τη στιγμή που εκπροσωπεί μια εταιρεία κτλ. Ακριβώς. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ένα νησί να μην έχει δυνατότητα να φιλοξενήσει έναν άνθρωπο από τη στιγμή που έχει έρθει εδώ να εξυπηρετήσει μια ανάγκη του νησιού. Συμβαίνει με δασκάλους, συμβαίνει με. Όταν βγαίνουμε και λέμε. Με ελάχιστα χρήματα. Ακόμα και ως Δήμος Κυθύρων. Φιλοξενούμε. Προσφέρουμε στέγη. Προσφέρουμε ένα επίδομα. Προσφέρουμε δωρεάν εισιτήρια. Σε οποιονδήποτε κερδίσει τον διαγωνισμό. Και πάρει μια δουλειά. Ένα λεπτό, γιατί τα έχω σαλτάρει. Αλήθεια με αυτά που ακούω. Είναι δυνατό. Για το πολιτικό προσωπικό θα το πω. Το εκάστοτε. Είναι δυνατό να δίνουν πόσα. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Είναι μια υπεκφυγή εκείνη τη στιγμή, ας πούμε. Όχι, δεν το λέω για το. Δεν φταίει ο Δήμος. Δεν το λέω για το Δήμαρχο. Κάτι να πει. Για την πολιτεία το λέω. Είναι δυνατόν να προσπαθούν να δώσουν λύση με 150 ευρώ όταν δίνουν σε εξανατολών τόσα εκατομμύρια σε αυτούς που μπαίνουν μέσα.
Αυτά είναι συνέπειες των πολιτικών που έχουμε. Εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πέτρο. Δηλαδή, τώρα να ανοίξουμε. Ποιο, τα 150 ευρώ. Όχι, τα άλλα βήματα που είπατε. Για να κλείσουμε όμως αυτό το θέμα των μεταφορών, νομίζω έχουμε ενημερώσαμε και τον κόσμο. Θα ήθελα να πω το εξής και αφορά πολύ την παράταξή μας αυτό το κομμάτι. Έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή δεν είναι μόνο να πηγαίνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να λέμε στον Δήμαρχο γιατί δεν βρίσκεις λύση. Έχουμε κάνει πολύ σοβαρή προσπάθεια, δεκάδες τηλεφωνήματα με την Κρήτη. Μιλήσαμε με έναν οδηγό, ο οποίος έχει γραφείο γενικού τουρισμού, δήλωσε ενδιαφέρον γιατί έχει ξανάρθει στο νησί κτλ. Δεν καταφέρει να βγάλει άκρη με την περιφέρεια. Μέρες ολόκληρες έπαιρνε τηλέφωνο από τι μου πω ο άνθρωπος και δεν σηκώνανε τηλέφωνο. Τώρα για να ξέρει, πιθανό μπορεί να μας ακούει κάποιος ενδιαφερόμενος να πούμε ότι δεν υπάρχει διαγωνισμός αυτή τη στιγμή. Απλά γίνεται απευθείας ανάθεση ουσιαστικά. Δηλαδή μπορεί κάποιος επαγγελματίας αυτοκινητιστής να δηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συγκεκριμένη γραμμή, όπου ξαναλέω ότι είναι για δύο δρομολογία, να δηλώσει το ενδιαφέρον του να κάνει απευθείας διαπραγμάτευση με την περιφέρεια. Και να πω και μια λεπτομέρεια, έτσι για να ξέρουν, γιατί πολύ πιθανό μας ακούει κάποιος, ότι μπορεί να διαπραγματευτεί σε αυτή την περίπτωση και συν 20% παραπάνω. Να ρωτήσω κάτι σημαντικό. Ποιος είναι πρόεδρος στο σύλλογό σας? Στο σύλλογο του νηπιαγωγείου είναι ήταν και συνεχίζει και είναι με τις καινούργιες εκλογές ο Μάνος ο Βασιλάκης. Και στο σύλλογο του Δημοτικού είναι ο Άκης ο Αγιοπλούδης. Ωραία, μια παράκληση. Έχουν γίνει έγγραφα και από το σύλλογο, έτσι ή όχι? Βεβαίως. Μπορώ να τα έχω αυτά αύριο σε μια φωτοτυπία? Σαφώς, σαφέστατα. Μπορούμε να σας δώσω μετά εκτός εκπομπής το email να μου τα στείλετε. Θα ενημερώσω εγώ τα διοικητικά συμβούλια του και των δύο συλλόγων γονέων. Θέλω αυτή τη χάρη να μου κάνετε. Μα έχει δημοσιευτεί και σε διάφορα μέσα. Μας έχουν παίξει τηλεοράσεις, μας έχουν δείξει ενδιαφέρον αρκετοί φορείς. Δηλαδή, μέσα ενημέρωσης. Ο Αντένα έβγαλε ζωντανή σύνδεση, η ΕΡΤ έβγαλε ζωντανή σύνδεση. Ακόμα και την ημέρα της πορείας. Την ώρα που ήμασταν μέσα στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου συζητούσαμε και ταυτόχρονα ο Άκης ο Αγιοπλούδης μιλούσε με κάποιο κανάλι, τώρα μου διαφεύγει ποιο κανάλι ήταν. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι είχε πάρει την έκταση που του έπρεπε και ίσως γι' αυτό και η κυρία Μπόγρη ήταν τόσο δυσαρεστημένη στο τέλος, ας πούμε. Ναι, αλλά πρέπει να βρεθεί λύση. Και εγώ δέχομαι, αφού δεν είναι αρμόδιος ο Δήμος, λογικό είναι μόνο παραχυνιακά αν μπορεί να βοηθήσει, νομίζω. Αυτό έτσι, που λάβαμε εμείς. Με γνωριμίες, δηλαδή με αυτή την έννοια. Διαφορετικά, η ευθύνη είναι της περιφέρειας. Η ευθύνη της περιφέρειας, σαφέστατα. Θα μπορούσε όμως ο Δήμος να δείξει ένα ενδιαφέρον αρκετά μεγαλύτερο από το να λέει συμπάσχω. Και είπαμε και πριν, μην τα λέμε τώρα ξανά από την αρχή. Εντάξει, μου κάνει εντύπωση, γιατί θέλω να πιστεύω ότι. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα τώρα η μεταφορά των παιδιών. Δεν μπορείς να το σηκώσεις το παιδάκι τώρα το τετράχρονο και να το πας στη στάση και να περιμένει μες στο κρύο δύο ώρες. Γιατί να το περιμένει να φύγει από το νηπιαγωγείο, τέλος πάντων θα είναι σε μια αίθουσα μέσα. Στο δρόμο δεν θα είναι σε μια αίθουσα. Θα περιμένει μες στο κρύο. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε και το θέμα, απλά να ξαναπώ ότι αν μας ακούει κάποιος αυτοκινητιστής, επαγγελματίας αυτοκινητιστής που ενδιαφέρεται, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, είτε με τον Γιώργο Δημιώτη είτε μαζί μου, να βρει και τα τηλέφωνά μας μέσω της εκπομπής σας και του καναλιού σας και να έρθει σε επικοινωνία και να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, γιατί πλησιάζουν οι γιορτές και από ό,τι καταλαβαίνουμε με την καινούργια χρονιά. Ελπίζουμε να. Ναι, κάτι που ξεχάσαμε να ενημερώσουμε. Η σύμβαση αυτή που θα γίνει, που θα γινόταν εάν προέκυπτε κάτι από τους δύο διαγωνισμούς, ήταν τριετής. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος που θα είχε ένα λεωφορείο και θα έκανε τα δύο δρομολόγια, θα έπρεπε να το υποστούμε αυτό για τρία χρόνια. Τώρα, αφού ο διαγωνισμός βγήκε άγωνος και πάμε για απευθείας ανάθεση, η απευθείας ανάθεση είναι για ένα χρόνο. Δηλαδή είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς, το τέλος σεζόν. Κάτι άλλο και μετά ανανεώνεται ή βλέπουμε που τι κάνουν. Κατανοητό. Είπατε, Δημήτρη, αν κατάλαβα καλώς, ψάχνατε για οδηγό λεωφορείο, υπάρχει? Όχι, και για αυτό λέω. Ότι το πρόβλημα είναι ότι. Να το τονίσουμε αυτό. Στην πραγματικότητα θέλουμε δύο πούλμαν, δύο λεωφορεία και δύο οδηγούς. Και δύο οδηγούς. Ωραία. Υποθετικά, ναι. Λέω, ρωτώ. Αν υποθέσουμε ότι αυξηθεί κατά κάποιο τρόπο το ποσό, θα βρεθεί λεωφορείο, υπάρχει, είναι υπαρκτό, είναι διαθέσιμο στα κύθρα
ή θα πρέπει να ρεθεί εκτός? Όχι, στα κύθρα δεν, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Διαθέσιμο. Έτσι. Δεν γνωρίζω, γνωρίζω μάλλον ότι επαγγελματίας που να διαθέτει λεωφορείο δεν υπάρχει. Το αν υπάρχει κάποιος που έχει λεωφορείο και δεν το διαθέτει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν αφορά τη συγκεκριμένη κουβέντα τώρα. Μας. Έτσι. Πάντως, διαθέσιμο λεωφορείο αυτές τις μισακίθυρα δεν υπάρχει. Διαθέσιμος οδηγός ίσως υπάρχει. Τι να το κάνει τον, τι να κάνουμε τον οδηγό? Ακριβώς. Να το κάνουμε τι? Ίσως υπάρξει διαθέσιμος οδηγός. Νοητά θα τους. Έτσι. Θα πηγαίνει τα παιδιά. Γιατί ξέρετε και για τον οδηγό, επειδή είναι μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά και τα χρήματα είναι λίγα, κανένας δεν αφήνει μια άλλη δουλειά για να πάει να κάνει τον οδηγό στη μεταφορά των μαθητών. Γι' αυτό σας είναι υπά... ασφάλεια. Τα χρήματα. Ουσιαστικά όλα, όλο το θέμα, το πρόβλημα είναι από τα χρήματα. Ακριβώς. Έτσι, και γι' αυτό είχα πει εξ αρχής ότι ο Δήμος πρέπει είτε να πιέσει, να πιέζουμε, να έχει γίνει αυτό μάλιστα, την περιφέρεια να αυξηθεί αυτό το κονδύλι, είτε εμείς σαν Δήμος, εφόσον έχουμε άρνηση από την περιφέρεια, να δίνουμε κάποια επιδόματα. Επιμένω, θέλω αύριο στο email να έχω τα δύο τα έγγραφα που έχετε κάνει, σας παρακαλώ. Βεβαίως, θα στείλει ο... Έτσι. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Βεβαίως. Δεν βάζω τελεία σε αυτό το θέμα. Είναι ανοιχτό ακόμη έτσι κι αλλιώς. Άνω τελεία, γιατί πρέπει να λυθεί. Ούτως ή άλλως. Είναι ανοιχτό. Έτσι. Σε ό,τι αφορά μιας, για να κλείσουμε γενικότερα με τα σχολεία κτλ. Με γυμνάσιο, με αυτά, με λύκειο, ξέρετε κάτι, υπάρχουν τίποτα προβλήματα? Προβλήματα υπάρχουν. Φυσικά. Όπως? Προβλήματα υπάρχουν από ό,τι έμαθα από τους πιτσιρικάδες που έτυχε να κουβεντιάσω προχθές. Έλλειψη καθηγητών. Που βρισκόμουν στη χώρα. Όχι, όχι. Ήταν κτηριακά τα προβλήματα. Υπάρχουν διάφορες ζημιές, διάφορες φθορές. Και πετρέλαιο έχουν. Έχουν χρονίσει. Δεν ξέρω για το πετρέλαιο. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κάνουν κατάληψη. Προσπαθήσαν να κάνουν μια κατάληψη. Δεν τους πέτυχε. Γιατί δεν ήταν καλά οργανωμένοι οι πιτσιρικάδες του σχολείου και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να το γυρίσουν σε αποχή τελικά. Σημασία δεν έχει τώρα αν ήταν κατάληψη ή αποχή προφανώς. Σημασία έχει ότι τα παιδιά κινητοποιηθήκανε γιατί κάτι δεν τους αρέσει το σχολείο τους. Βγάλανε μια λίστα με θέματα, τη διάβασα κιόλας ας πούμε κτλ. Πολλές φορές τα σοβαρά και τα πραγματικά θέματα δεν βγαίνουν σε τέτοιες λίστες, αλλά αυτό είναι τώρα μια άλλη ιστορία. Σημασία έχει όμως ότι βρέθηκε λύση. Και τι εννοώ βρέθηκε λύση? Μας ενημέρωσε ο Μάνος ο Τριφύλης, που ήταν σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή, ότι έχει βγει ένα κονδύλι και επιτέλους βρέθηκε και ο εργολάβος, ο οποίος 74.000 ευρώ πήρε τη δουλειά. Μάλιστα. Και έτσι θα... Άρα εκεί πάμε καλά. Θα λυθούν. Μπράβο, ναι, αυτό είναι ευχάριστο. Αυτά τα προβλήματα. Και μακάρι να ακούμε ευχάριστα έτσι, να μην υπάρχουν προβλήματα. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Ίδρευση μιλήσαμε. Αποχέτευση. Αποχέτευση. Εδώ να σταθούμε λίγο και να σας πω το εξής. Σύμφωνα με τα όσα μας μετέφερε και ο Δήμαρχος από το πρόσφατο ταξίδι του στις Βρυξέλλες, ότι πλέον υπάρχει ένας ευρωπαϊκός φορέας που ασχολείται με μικρούς νησιωτικούς και υπηρετικούς δήμους, αλλά μικρούς, σε όλη την Ευρώπη, στο κομμάτι λοιπόν της αποχέτευσης, όπου εκεί πέρα πλέον λέει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα χρηματοδοτήσω, αλλά δεν θα χρηματοδοτήσω περιορισμένα, ήρθε μία μελέτη παραδείγματος χάρη για το Μιλοπόταμο και θα τη χρηματοδοτήσω. Αλλά για όλο ο φορέας αυτός ζητάει ένα master plan, ένα γενικό πλάνο στο πώς θα έχουμε, στο πώς θα γίνει η επεξεργασία των λιμάτων όλου του νησιού. Για παράδειγμα, δηλαδή θα πρέπει να πούμε ότι ο βιολογικός που πρόκειται να γίνει στο Μιλοπόταμο θα πρέπει να ενωθεί με τους αρέους. Αγία πελαγία, ναι, διακόπτη. Αλλά ένα γενικό πλάνο. Τα λέω για να τα καταλάβουν οι ακροατές μας. Ένα γενικό πλάνο για όλο το νησί. Και μετά η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πηγαίνει ένα κομμάτι και θα μας. Δεν είναι λάθος όμως αυτό. Δεν είναι λάθος με την προοπτική ότι θα γίνει. Εννοείται. Λοιπόν, γιατί αυτή τη στιγμή τα κύθυρα, όλα τα κύθυρα αυτή τη στιγμή θέλουν βιολογικό. Αν εξαιρέσουμε τη χώρα ως Καψαλίου, όλο το υπόλοιπο νησί θέλει βιολογικούς καθαρισμούς. Και τελικά, μάλλον, θα έρθουμε στη λύση που προτείνεται από κάποιους εδώ και χρόνια στην υπόγεια, πώς το λένε, στο να πέφτουν τα
το τρίτο ή το τέταρτο στάδιο, ανάλογα με το περιοδικό. Όπως το καψάλι. Να πηγαίνει όχι, στο έδαφος. Α. Δηλαδή η πεδάφια. Και εκεί πέρα να γίνεται μια δεντροφύτευση συγκεκριμένων είδων δέντρου. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό το έχουν προτείνει. Και άνθρωποι και ο κύριος σε μια κουβέντα που είχα. Είναι λύση όμως αυτή. Βεβαίως είναι λύση. Βεβαίως αυτή η χρόνια τώρα γίνεται και στη Γερμανία και στην Αυστρία και σε όλη την κεντρική και βόρειο Ευρώπη. Προφανώς επειδή θα τα επεξεργάζονται με μηχανήματα, έτσι. Σας είπα, τρίτο ή τέταρτο στάδιο. Ναι. Οπότε δεν θα έχει πρόβλημα ο υδροφόρος ορίζοντας μετά. Ακριβώς. Και έτσι δεν βλέπουμε στο κόλλημα που είχε, ας πούμε, το κομμάτι του βιολογικού του ποταμού, στο οποίο το κόλλημα ήταν ότι εκεί που θα καταλήγουν δεν έχει ροή στα 2/3 του χρόνου το λαγκάδι. Και αυτό ήταν ένα από τα κολλήματα. Ενώ η λύση υπήρχε. Και ο κύριος Μπάμπης ο Καρίδης, ο συμπολίτης μας από το Μιλοπόταμο, τη λύση την προτείνει εδώ και χρόνια αυτήν. Που τελικά μάλλον εκεί θα οδηγηθούμε. Μάλιστα. Πολύ θετικό αυτό όμως, έτσι. Αν τελικά υλοποιηθεί, θεωρώ ότι είναι κάτι. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το master plan για να ολοκληρωθεί θέλει και χρόνο, θέλει και εξειδικευμένο προσωπικό, θέλει και να πεις ότι το βλέπεις σοβαρά. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα χρόνια είσαι στον ποταμό? Περίπου. Πόσα χρόνια είμαι στα Κίθυρα? Στα Κίθυρα είμαι περίπου 15 χρόνια. 15 χρόνια. Πέρασες με γαρμπή, με πονέντε, λίγο έξω από τον ποταμό? Υπήρχε περίπτωση? Καθημερινά. Έτσι. Άρα λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και να πάμε εκεί που είναι ορατό, με την οσμή. Αν πάμε Αγία Πελαγία, αν πάμε Διακόφτη. Άρα, παντού υπάρχουν, σας είπα. Ειδικά σε αυτά τα τρία, και Μιλοπόταμο, σε αυτά τα 3-4 μέρη, θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη. Εδώ πέρα, βέβαια, πρέπει να σταθούμε και στο όσον αφορά το κομμάτι με τα βοθρολήματα. Γιατί θα ολοκληρωθεί το φρεάτιο στο καψάλι, όπου θα πηγαίνουν τα βοθρολήματα, με τα βυτεία, τα φορτηγά. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Η χιλιομετρική απόσταση από το μεγάλο όγκο της Αγίας Πελαγίας το καλοκαίρι με τα ξενοδοχεία. Θα στοιχίζει μαύρο χαβιάρι. Πόσο θα στοιχίζει στον ιδιοκτήτη, είτε του οικίας είτε του ξενοδοχείου, και το πώς θα μεταφέρονται αυτά μέσα από το στενό δρόμο που είναι ουσιαστικά και μία κατεύθυνση, γιατί δεν μπορείς να φύγεις από άλλο, από τον ίδιο θα πας, από τον ίδιο να γυρίσεις, και με όλο αυτό το traffic που δημιουργείται στο καψάλι τους καλοκαιρινούς μήνες. Εδώ πέρα αυτό μάλλον κανένας δεν το σκέφτηκε πριν πάρουν την απόφαση. Την πήραν βιαστικά, ώστε ο Δήμος να σηκώσει τα χέρια του ψηλά, να πει εγώ έκανα το χρέος μου, τώρα εσείς θα είστε εκτεθειμένοι που τα πετάτε δεξιά και αριστερά, όπως τώρα δηλαδή, έτσι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, και αν θέλετε κάτι να πούμε για το θέμα της αποχέτευσης πανεργόμενα. Μιλήσαμε για το στενό δρόμο. Τι γίνεται με το δρόμο κάτω από το γυμνάσιο στο Καψάλι εκεί? Σας είπε, κουβεντιάσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο τίποτα? Νομίζω σήμερα κουβεντιάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή. Στο Δημοτικό Συμβούλιο όχι, δεν κουβεντιάστηκε. Αλλά νομίζω σήμερα πέρασε. Που σημαίνει? Σημαίνει ότι δρομολογείται έτσι, τώρα, ναι. Από ότι ενημερώθηκα τον κύριο Τεφίλη που ήταν στην Οικονομική Επιτροπή. Αντίθετα με τη Γάλανη. Έχω την αίσθηση ότι. Αντίθετα με τη Γάλανη, ναι. Όπου δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Εδώ πάνω. Ναι, στο καψάλι νομίζω έχει προχωρήσει λίγο το θέμα. Η διαφορά ότι εδώ τουλάχιστον δεν έκλεισε. Πόσο, για 2-3 μέρες εκεί όμως. Όπως είχε πρόβλημα μεγάλο. Όπως είδατε όλοι, όσοι χρειάστηκε να κατεβείτε τις τελευταίες μέρες από ποταμό Πελαγία, και είδαμε δηλαδή, και εγώ, ξαναπέσανε βράχια. Απλά υπάρχει το σύρμα τώρα και τα συγκράτησε. Σε μια δεύτερη βροχή θα ξαναπέσουν. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει δηλαδή αυτό. Φαίνεται ότι δεν θα κρατήσει. Είναι όποιος έχει περάσει και το είδατε. Το θέμα να μην περάσει κανείς με την ώρα της βροχής και μην έχουμε και κανένα τύχημα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρεθεί μια λύση αυτή πολύ γρήγορα, γιατί κοντά είναι το καλοκαίρι και μην έχουν πάλι τα ίδια. Με τη γραφειοκρατία που υπάρχει,
Αγαπητέ κύριε Δημιώτη, δεν το βλέπω και τόσο ορατό στο μέλλον. Λοιπόν, η γραφειοκρατία είναι μία μόνιμη. Αυτά λέγαμε, δεν μας πρόλαβες. Ναι, μία μόνιμη συζήτηση. Αυτά λέγαμε αρκετή ώρα. Υπάρχουν όμως μερικές φορές που πρέπει και να είμαστε λίγο πιο δραστήριοι, κατά τη γνώμη μου. Καλή είναι η δικαιολογία της γραφειοκρατίας, αλλά έχει αποδειχθεί ότι σε πολλά θέματα, όταν θέλουμε να δώσουμε μια λύση, τελικά δίνεται η λύση. Πολλές φορές είναι θέμα ενός τηλεφώνου. Πολλές φορές είναι παρασκηνιακό, πολλές φορές δεν είναι καν παρασκηνιακό, είναι απλά ένα τηλέφωνο. Θα φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Πριν από λίγο καιρό, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δημήτρης ο Κοντολέων έκανε μια εισήγηση στα προημερησίας, λέγοντας ότι αυτή η διακοπή του Ιωνής σε αυτή την περίοδο μάλλον δεν είναι σωστή. Είναι μια λάθος επιλογή. Για πολλούς και διάφορους λόγους, κάποιοι από αυτούς ήταν το ότι είναι η περίοδος που μαζεύει ο κόσμος τις ελιές, αμέσως μετά είναι τα Χριστούγεννα, ο λιγοστός κόσμος που θα θέλει να έρθει για Χριστούγεννα ή ακόμα και να φύγει για να πάει στην Αθήνα θα πρέπει να εξυπηρετηθεί κάπως, ας πούμε. Είναι χειμώνας, δεν είναι εύκολο να πάνε όλοι από Νεάπολη. Τα δρομολόγια, τα αεροπορικά έχουν λιγοστέψει. Το πρωτοφανές να μην έχουμε Παρασκευή. Και πανάκριβα. Ναι. Και πρωτοφανές βέβαια να μην έχουμε Παρασκευή και Σάββατο δρομολόγιο στο νησί, να θέλει κάποιος να έρθει να κάνει ένα τρίμερο, ας πούμε, ένα Σαββατοκύριακο. Μπας περιπτώσει. Και μήπως θα ήταν χρήσιμο ο Δήμος να επικοινωνήσει με τον επιχειρηματία και να του πει: κάντε τη διακοπή αργότερα. Λογικό. Και έτσι και έγινε. Μα έγινε αυτό. Έτσι και έγινε ακριβώς. Αλλά συμφώνησε ο Δήμαρχος, πήρε ένα τηλέφωνο και συμφώνησε και ο επιχειρηματίας. Δηλαδή θέλω να πω, και βέβαια μετά βγήκε ο Δήμαρχος και είπε ότι με προσωπικές ενέργειες το κανονίσαμε, το ρυθμίσαμε κτλ. Δεν πειράζει. Ας τα παίρνει πάνω του τα καλά, αρκεί να τα κάνει όμως. Όταν γίνεται και κάτι. Δεν πειράζει που του το πρότεινε άλλος. Και δεν πειράζει που δεν το σκέφτηκε μόνος του. Δεν είναι εκεί το ζήτημά μας. Το πρόβλημα μας δεν είναι δηλαδή τώρα στην προηγουμένη περίπτωση. Δημήτρη, θέλω όμως να πω ότι ένα τηλεφώνημα ήταν αρκετό. Να πω κάτι, ναι. Δημήτρη, επέτρεψε μου να μην το ξεχάσω. Ναι. Για το θέμα του τηλεφωνήματος, όπως πολύ σωστά λες, αγαπητέ Γιώργο, πώς μπορεί ένα τηλεφώνημα να λύσει τα πάντα καμιά φορά. Όχι πάντα, αλλά μερικές φορές. Να σας πω κάτι. Έχουμε ένα πρότυπο νοσοκομείο. Άριστο προσωπικό, διοικητές πολύ καλοί και ο ΝΥΜ και οι προηγούμενοι και τα λοιπά. Επί 9,5 χρόνια, κάτι που ίσως άλλοι το ξέρουν, άλλοι δεν το ξέρουν, το ισόγειο δεν είχε ίντερνετ καθόλου. Κάνει έγγραφο ο προηγούμενος διοικητής, ο κύριος Μεγαλοκονόμος, του απαντήθηκε από τον Κοσμοτέ αρνητικά. Κατά σύμπτωση το παίρνω είδηση, σας το λέω και το λέω δημόσια αυτό και όποιος θέλει ας με διαψεύσει. Προκαλώ τον οποιονδήποτε που με ακούει τώρα. Ένα τηλέφωνο μου, αγαπητέ Δημήτρη, στο Γενικό Διευθυντή Ελλάδα, στον αδελφικό μου φίλο τον Γιώργο τον Ονόπα, τον οποίο τον ευχαριστώ για πολλωστή φορά δημόσια. Μου στέλνει συνεργείο δύο άτομα σε μια εβδομάδα. Ξεκινάμε τις διαδικασίες. Βρεθήκανε κανένα δύο και απειλούσανε με δικαστήρια ότι θα τους βάλουμε κεραία. Βάλαμε ένα κολονάκι 3-2,5 μέτρα με ένα σαν το αυτό που κρατάω, το τετράδιο. Έτσι. Και σε 1,5 χρόνο κατορθώσαμε και πήραμε δασαρχείο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αρχαιολογική υπηρεσία και πήραμε τα χαρτιά, τα έγγραφα, τα νόμιμα, γιατί νόμιμα δεν μπορούσε να το βάλει η Κοσμοτέ παράνομα, και βάλαμε και για αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται το νοσοκομείο μας εδώ και 2 χρόνια, επί 9,5 χρόνια, με ένα τηλεφωνό μου, ή και είμαι περήφανος γι' αυτό. Ναι. Κύριε Πέτρο, απλά ήθελα να πω ότι σε σχέση με την κουβέντα όσον αφορά τη συγκοινωνία, ότι θέσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο τον προβληματισμό μας ότι αν σταματήσει το Ιωνί στην περίοδο που ήταν προγραμματισμό να σταματήσει, θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία, διότι και οι αεροπορικές εταιρείες είχαν προγραμματίσει ότι Παρασκευή και Σάββατο δεν θα έχουν δρομολόγιο μπρος και από τα Κύθυρα. Και θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, δεν θα μπορούσε να φύγει και να έρθει κόσμος. Εμείς θέσαμε αυτό το προβληματισμό και είπαμε στον κύριο Χαρχαλάκη, με το ίδιο ζήλο που κατάφερε να πείσει, όπως είπε, με δική του μάλλον πρωτοβουλία, να τα Κύθυρα μαζί με άλλα 7 νησιά να έχουν τρίτο αντιδήμαρχο, με τον ίδιο ζήλο να πείσει τις αεροπορικές εταιρείες
ή ακόμη και τον κύριο Τουρλομούση ή ακόμη και τα κτέλ Νεάπολης, ώστε να έχουν ανταπόκριση κάποιος να κάνει λίγο μια παραχώρηση την ώρα δηλαδή, να βρει μια λύση. Γιατί υπήρχε το σενάριο ότι πολύ πιθανόν οι εταιρείες αεροπορικές να μην γνωρίζανε ότι το Ιωνής θα έχει 2 μήνες ακινησία, και αν το λέγαμε πιθανόν να δείχνανε άλλο ενδιαφέρον για τη γραμμή. Οπότε το μεταφέραμε αυτό το προβληματισμό. Μετά από λίγες μέρες μαθαίνουμε ότι η ακινησία του Ιωνής αναβάλλεται για το Γενάρη ή το Φλεβάρι. Βέβαια, κατά πόσον ήταν το τηλεφώνημα ή όχι, στο οποίο έχω πολλές επιφυλάξεις, θα την ξέρουμε την απορία, θα λυθεί το Γενάρη η απορία, γιατί ως γνωστόν, αυτή τη στιγμή, θα σας πω και κάτι φρέσκο για κάποιους, κάποιοι το ξέρουν πιθανόν, ότι ο διαγωνισμός, ο οποίος περίπου σε κάνα μήνα θα έρθει η δικιά μας σειρά, από τις 47 γραμμές εμείς είμαστε στην 35η θέση περίπου, κάθε μέρα ανοίγει και ένας διαγωνισμός, οπότε σε κάνα μήνα θα γνωρίζουμε και ποιος έχει πάρει τη γραμμή. Αλλά είναι η γραμμή στο διαγωνισμό ο κύριος Φιλομούσης με το Ιωνής και ο κύριος Ηλιόπουλος με ένα άλλο πλοίο, το οποίο είναι πάνω κάτω στο μέγεθος του Ιωνής, λίγο μεγαλύτερο. Είναι αυτό από την Κρήτη που... Είναι λίγο μεγαλύτερο. Ναι, όχι, από την Κρήτη. Άκουα κάτι λέγεται. Είναι λίγο μεγαλύτερο. Εταιρεία που έχει έδρα στην Κρήτη, νομίζω. Η εταιρεία του Ηλιόπουλου, από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει έδρα στην Κρήτη. Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Γιατί αυτό διάβαζα τις άλλες στο διαδίκτυο, βγάζανε φωτογραφία ότι είναι κάτι παρεφερήτη. Ο κύριος Ηλιόπουλος, από όσο γνωρίζω, δραστηριοποιείται κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα. Διαθέτει 17 πλοία. Έχει και ένα παρελθόν το οποίο είναι λίγο περίεργο για όσους γνωρίζουν. Άρα πολύ πιθανόν το Γενάρη να τη γραμμή να την έχει πάρει ο κύριος Ηλιόπουλος. Γιατί θα πω και μια λεπτομέρεια που ίσως γνωρίζει ο κόσμος, το πλοίο του κυρίου Ηλιόπουλου που μπήκε στο διαγωνισμό είναι κατηγορίας δεύτερης και όχι τρίτης που είναι το Ιωνής. Άρα εφόσον έχει όλα τα χαρτιά που χρειάζεται το σύστημα, το Υπουργείο, νόμιμα, τότε επειδή είναι κατηγορίας 2 και όχι 3, θα πάρει τη γραμμή. Να πω όμως κάτι, νομίζω ότι οφείλομαι όλοι οι κυθύροι, έτσι, εγώ τουλάχιστον από τον εαυτό μου το κάνω και το λέω. Άρα για να ολοκληρώσω, κύριε Πέτρο, και θα πω, ίσως ο λόγος της μη ακινησίας του Ιωνής είναι τώρα και κατανοητό. Όχι μετά. Καταλαβαίνετε, επίσης να πω και κάτι άλλο για να γνωρίζει ο κόσμος, είναι και εδώ πέρα υπάρχει και κάτι το οποίο πιθανόν δεν το σκέφτηκε και ο Υπουργός. Ο Υπουργός Ναυτιλίας, ότι ναι, η επιδότηση έχει αυξηθεί, έτσι, και μάλιστα για τη συγκεκριμένη γραμμή, εφόσον μπει ο κύριος Ηλιόπουλος με το πλοίο κατηγορίας Β, από 6,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν η επιδότηση, πάει στα 8. Στα 8 με 9. Έτσι, άρα αυξάνεται και η επιδότηση. Και η επιδότηση. Από εκεί και πέρα, οφείλουμε, όπως είπατε, στο ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Τουρλομούση, γιατί έδειξε μια συνέπεια. Ύστερα από αυτά, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις. Αυτά που έχουμε τραβήξει, έδειξε μια συνέπεια. Είμαστε μαζί του, μας στήριξε, αλλά όπως βλέπετε, στα πάντα καλός κακός. Για άλλους καλός, για άλλους κακός, υπάρχει ελεύθερη αγορά. Ναι, υπάρχουν οι διεθνείς διαγωνισμοί. Να μην ξαναπέσουμε, εγώ αυτό που ανησυχώ, να μην ξαναπέσουμε στα ίδια, γιατί είναι γεγονός ότι από όταν έφερε ο Χρόνης κάτω με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τζάιλα αυτά τα δύο πλοία, έτσι έχουμε λύσει το πρόβλημα ως προς το λάχιστο σε πρώτη φάση, ως προς την ώρα, την ημερομηνία, την ώρα, την ακριβή έχουμε ώρα. Έχουμε λύσει τα αυτονόητα σε πρώτη φάση. Τα αυτονόητα. Διότι μη μου πεις ότι δεν υπήρξε κυθύριος που δεν περίμενε στον Πειραιά 4-5 ώρες, επειδή το έχω πάθει 3-4 φορές. Εντάξει, και στον Πειραιά περιμένα και φεύγαν και στο καράβι 10 ώρες ήμασταν. Σίγουρα, έτσι, σίγουρα μην ξαναπέσουμε στα ίδια. Με τον κύριο Τουρλομούση έχουμε λύσαμε το αυτονόητο και με τον Πορφυρούσα και με τον Ιωνής. Υπάρχει μια σχετική ένσταση δικαιολογημένη από μερικούς αλλά και από μένα, ότι το Ιωνής δεν κάνει για τη θάλασσα Κύθυρα Κρήτη. Και εμπειρικά να σας πω είναι ότι, λίγο όντως, μικρό. Ότι όντως δεν κάνει. Έχω βιώσει πολύ κακό ταξίδι. Από και πέρα, ίσως στο μέλλον θα μπορούσε να έχει ένα μεγαλύτερο πλοίο που να αντέχει. Νομίζω ότι έχουν και μεγαλύτερο στην εταιρεία τους. Όχι, από όσο γνωρίζω δεν έχουν. Δεν έχουν. Θα θέλανε να έχουν.
αλλά δεν έχουν. Μάλιστα. Δεν ξέρω, πάντως όποιος, αν τελικά και πάρει τη γραμμή ο άλλος, αρκεί να είναι συνεπέστατος. Γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει μια τροποποίηση τέτοια, ας πούμε, στο νόμο, η οποία ουσιαστικά ήταν, φωτογράφησε τον Ντουρλουμούζη, δηλαδή την περίπτωση αυτή με το πλοίο αυτή τη κατηγορία. Τώρα λοιπόν τι γίνεται, ήρθε ο καινούριος υπουργός, άλλαξε αυτή την τροπολογία. Άλλαξε το νόμο και έχει βάλει, υποτίθεται βελτιώνοντας βέβαια την κατάσταση, γιατί τώρα απαιτεί μεγαλύτερο πλοίο και καλύτερο κτλ. Και νεότερο. Όμως έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, εμάς μας προβληματίζει, γιατί φοβόμαστε τις όποιες εξελίξεις, ας πούμε, όλα αυτά που έχουμε ζήσει στο παρελθόν, είναι λογικό να τις φοβόμαστε. Και από τη στιγμή που είχαμε έρθει σε μια συνεννόηση με τον άνθρωπο τόσο καιρό, λέμε τώρα. Βέβαια. Ναι. Εντάξει, εδώ είμαστε. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που μπορεί να δώσει τη λύση εν τέλει είναι το πόσο συσπηρωμένοι είναι οι κάτοικοι και πόσο διάθεση έχουν να διεκδικήσουν τη βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους. Έχουμε ζήσει στο παρελθόν καταστάσεις ξηρυγότες. Δεν εξαρτάται από εμάς, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο. Εξαρτάται και από εμάς. Εξαρτάται και από εμάς. Από όλους μας εξαρτάται. Δηλαδή, αν δεν ήμασταν τυχεροί. Σε εισαγωγικά με τον κύριο Ντουρλουμούζη, ακόμη θα παιδευόμασταν, γιατί δεν δράσαμε όπως θα έπρεπε. Και γενικότερα σε πολλά πράγματα δεν έχουμε. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εγώ αυτό. Δεν θα πάω πολλά χρόνια πίσω, ναι. Θα πάω πριν 3 χρόνια, για το που ολόκληρο καλοκαίρι το νησί δεν είχε σύνδεση με τον Πειραιά και με την Κρήτη και με το Γήθιο. Έτσι. Και δεν άνοιξε. Συμφωνώ. Πάμε παρακάτω. Κάτι. Θέλω να πω ότι η σοβαρή διαμαρτυρία δεν υπήρχε. Ένα λεπτό όμως. Ένα λεπτό, Δημήτρη. Ένα λεπτό, γιατί είμαι πιο παλιός. Συγγνώμη, Πέτρο, να ολοκληρώνω λίγο τη σκέψη μου. Και αυτό, και μάλιστα το έχω συζητήσει και με κόσμο. Δεν μπορεί ένας δήμαρχος, δηλαδή ο πρώτος δημότης του νησιού, που πρέπει να δίνει και το παράδειγμα, να δηλώνει αναρμόδιος. Ο πρώτος δημότης του νησιού, ο δήμαρχος, πρέπει να είναι μπροστάρης για το θέμα της συγκοινωνίας. Για το θέμα της συγκοινωνίας. Οτιδήποτε διεκδικεί ο λαός. Ναι. Ο κόσμος. Ναι, όχι, ερώτημα για το θέμα της συγκοινωνίας. Βεβαίως. Για το θέμα τότε με τη συγκοινωνία, με την ναυσιπλοεία στα Κίδυρα, με τη γραμμή τότε που ήταν με το Κορνάρος. Ναι. Έτσι, που είχε μείνει το καλοκαίρι χωρίς νησί, για μένα, κατά την άποψη τη δική μου αλλά και πολλών, ο δήμαρχος δεν είχε. Ότι δείξει. Δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Βεβαίως και δεν έκανε. Βεβαίως. Αλλά να πω κάτι σε αυτό που λες δυναμικά για τον κόσμο, κάτι που δεν ήσουν εδώ προφανώς. Είχε γίνει κατάληψη στο Ιόνιο, ήταν εκεί, στο Ιόνιο. Στο Διακόφτη, λέτε. Στην Αγία Πελαγία. Έχει γίνει και στο Διακόφτη. Εγώ μιλάω για αυτήν εδώ. Αυτοί ήταν λοιπόν, τι κάνουν οι μάγκες, φουτάνε 4 άτομα, δώσαν εντολή και παίρνει 4 ονόματα το λιμεναρχείο και αυτοί τραβιόντισαν επί πόσα χρόνια, Τάκη? Πολλά χρόνια στα δικαστήρια, φίλε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι μέσω πρόγραμμα. Όταν διεκδικείς, θα υπάρχουν και είχαμε πάει προσεκτικά. Όλοι, πράγματι είχαμε πάει όλοι. Έτσι πρέπει να γίνει. Εγώ δεν λέω δυναμικά, όπως και για το δασαρχείο δυναμικά. Βεβαίως. Για την δικαιοσύνη δυναμικά να μπούμε, αλλά δυστυχώς κάποιοι θα την πληρώνουν. Δεν ξέρω, να πάμε σε ένα διάλειμμα μικρό για να πριν κλείσουμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα, Τάκη, πολύ μικρό. Βεβαίως. Πριν κλείσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, συνέχεια, φίλες και φίλοι. Πλησιάζουμε προς το τέλος της συζήτησης, της ωραίας συζήτησης που έχουμε εδώ με τους καλεσμένους μας. Δύο πολύ καλούς μας συμπατριώτες, εκπροσώπους από την αντιπολίτευση του Δήμου Κηθήρων και Αντικηθήρων, είναι ο Δημήτρης ο Κοντολέων και ο Γιώργος ο Διδημιώτης. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε Γιώργο, κάτι μου είπες προηγουμένως, άκουσα στο διάλειμμα για το Καψάλι, τι έχει προκύψει, έχει προκύψει κάτι? Λοιπόν, στο Καψάλι είναι μια ιστορία η οποία έχει τραβάει τώρα και αρκετό καιρό, είναι πάνω από 2 χρόνια. Υπήρξε πάντα μια διάθεση να μπουν φώτα στο Καψάλι, να φωτιστεί η παραλία κάτω. Επειδή κάποιοι κάτοικοι αντέδρασαν και μάζεψαν υπογραφές λέγοντας ότι δεν θέλουμε αυτά τα φώτα, θέλουμε άλλα ή δεν θέλουμε καθόλου, δεν ξέρω λεπτομέρειες για το τι ζητούσε ο καθένας ξεχωριστά. Το σίγουρο είναι πάντως ότι είχαν μαζέψει κάποιες υπογραφές, όπως έγινε και εδώ στο Νέο Κόσμο. Γιατί κάποιοι θεωρούσαν ότι πριν πας να μας κοτσάρεις μια κολόνα με ένα φως μπροστά στο μαγαζί μας ή μπροστά στο σπίτι μας ή εν πάση περιπτώσει στην παραλία,
θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση. Μια διαβούλευση. Με την ενημέρωση. Στην προηγούμενη λοιπόν κατάσταση με τη Δημοτική Αρχή, όπου βέβαια υπήρχε μια πλειοψηφία που μπορούσε να περάσει οτιδήποτε, οι οποιασδήποτε ενστάσεις των κατοίκων, των ντόπιων, ακόμα και αν ήταν ένας που είχε ένσταση, ή 50, δεν έχει σημασία, περνούσαν στο περιθώριο, γιατί υπήρχε μια πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίζανε και πήγαιναν παρακάτω. Τώρα βέβαια φρόντισε η κυβέρνηση να τα μεταφέρει αυτά, να τα πάρει από το Δημοτικό Συμβούλιο και να τα πάει στην Οικονομική Επιτροπή, οπότε τώρα δεν έχει ανάγκη ο εκάστοτε δήμαρχος να τα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, που δεν έχει πλειοψηφία βέβαια. Αλλά έχει στην Οικονομική Επιτροπή. Και αναγκάζεται δυστυχώς να τα περάσει μόνο από την Οικονομική Επιτροπή, όπου βέβαια εκεί περνάει ό,τι θέλει. Αυτό είναι βέβαια μια άλλη συζήτηση. Πολύ σωστά ο κύριος Παναγόπουλος στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο είπε και δήλωσε ότι είναι απογοητευμένος από αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις, γιατί ουσιαστικά η κυβέρνηση κατήργησε την απλή αναλογική και όλα τα ωφέλη της απλής αναλογικής με αυτή την κίνηση, γιατί ουσιαστικά ξανακάνει πάλι τον δήμαρχο ή αυτόν που έχει την πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει. Ναι, τον κάνει πάλι παντοδύναμο, και όχι μόνο αυτό. Αλλά τώρα πια είναι χειρότερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν. Δεν είναι ότι έχω την πλειοψηφία και ψηφίζω ό,τι θέλω και δεν δίνω σημασία στην αντιπολίτευση ή στον οποιονδήποτε έχει ενστάσεις. Τώρα πια τα περνάω μέσα από την Οικονομική Επιτροπή, που είναι μια διαδικασία που δεν είναι τόσο φανερή στον κόσμο όπως είναι τα δημοτικά συμβούλια. Παλιά όποιος ήθελε μπορούσε να δει ένα δημοτικό συμβούλιο, είτε ζωντανά είτε από το βίντεο, όπως συμβαίνει τώρα με τα βίντεο του Βαλέριου, και να έχει άποψη. Ενώ η οικονομική συνεδριάζει. Στην Οικονομική Επιτροπή δεν είναι ακριβώς έτσι η κατάσταση. Είναι διαφορετική. Όχι, και κλεισμένο λόγο. Και ούτε τα πρακτικά βγαίνουν έτσι στη χώρα, ούτε κτλ. Τέλος πάντων. Χάνουμε όμως. Συγγνώμη, είναι δικό μου το λάθος. Ναι, δικό μου το λάθος, γιατί πήγα προς τα εκεί, ενώ η συζήτηση ήταν για τα φώτα στο καψάλι. Όχι, λοιπόν, έχει σημασία αυτό για να καταλάβει ο κόσμος ότι το νομοσχέδιο, που εκλογικός νόμος που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχει λειτουργήσει, η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε κυβέρνηση και αμέσως τον τροποποίησε. Τον τροποποίησε όμως πώς? Από εκεί που. Κατά τη γνώμη σου, προς το χειρότερο. Προς το χειρότερο, διότι χωρίς να τον αφήσει, πρώτα βλέπεις, το δοκιμάζεις κάτι να δεις αν μπορεί να λειτουργήσει. Εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγα, γιατί το ζω και από μέσα, ότι δεν τραβάει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κάτι θέλει μια αλλαγή. Αλλά ουσιαστικά όλες τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου τις πηγαίνει στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία η Οικονομική Επιτροπή έχει αρμοδιότητες που δεν είχε, τις έχει τώρα, που η Οικονομική Επιτροπή επίσης έχει πλειοψηφία της συμπολίτευσης. Ναι, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο το ότι. Βέβαια δεν τον άλλαξε ο δήμαρχος. Όχι, δεν κατηγορούμε τον δήμαρχο. Όχι, δεν κατηγορούμε. Βέβαια ο δήμαρχος ήταν ένθερμος οπαδός της προηγούμενης κατάστασης και κλαψούριζε συχνά πυκνά, σε εισαγωγικά, γράφοντας διάφορα σχόλια για το πόσο πρόχειρος και κακός είναι αυτός ο νόμος της απλής αναλογικής. Κάτι που ξαφνικά βέβαια σταμάτησε να συμβαίνει, σταμάτησε να κλαψουρίζει για το απλούστατο λόγο ότι άλλαξε ο νόμος και τον έκανε περισσότερο παντοδύναμο από ό,τι ήταν πριν. Πάμε λοιπόν τώρα για το καψάλι, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ωραία. Λοιπόν, στο καψάλι υπάρχει αυτό το θέμα και προέκυψε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι προχωρημένο αρκετά. Από ό,τι ξέρω, ψάχνουν να βρουν ποιος θα το αναλάβει. Εν πάση περιπτώσει, ήδη έχουν υπάρξει κάποιοι ενδιαφερόμενοι. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι περιμένουν μια έγκριση από την αρχαιολογία. Η εισήγηση είναι θετική αρχικά από την αρχαιολογία και μάλιστα από ό,τι φαίνεται μιλάμε για μια τυπική υπογραφή από το υπεύθυνο αρχαιολογικό συμβούλιο, όπου από εκεί και μετά μπορεί να προχωρήσει το έργο. Η Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι είναι δεμένα τα χέρια μας, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλές αλλαγές σε αυτό το κομμάτι. Από τη στιγμή που το εγκρίνει ή το προτείνει η αρχαιολογία, από εκεί και μετά. Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής ενδιαφέρον κομμάτι. Συνήθως τις υπερβολές σε αυτά τα έργα, τύπου μεγάλες κολόνες, πολλά τσιμέντα κτλ, κτλ, η αρχαιολογία τα κόβει. Και γι' αυτό πολλές φορές κατηγορούν την αρχαιολογία ότι δεν μας αφήνεις να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν μας αφήνεις να κάνουμε έργο. Όχι, συνήθως το 99%. Μπράβο. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εάν πράγματι αυτή τη φορά την εξάμετρη κολόνα, η οποία φωτίζει και στην παραλία
με δύο διαφορετικές λάμπες, η οποία τη μία θα φωτίζει την άμμο και η άλλη θα φωτίζει το τσιμέντο, είναι δυνατόν να την έχει προτείνει, και αν όχι να την έχει προτείνει, να την έχει εγκρίνει αρχαιολογία, η υπεύθυνη αρχαιολόγος? Κυρία Παπαδημητρίου. Ναι, είναι η Μαρίνα. Ναι, δεν ξέρω ποια είναι για το καψάλι. Εν πάση περιπτώσει, είναι δυνατόν να την έχει, και είναι δυνατόν να την έχει υπογράψει η διευθύντρια μια τέτοια πρόταση? Περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Έχουμε ζητήσει να δούμε τις λεπτομέρειες αυτού του έργου. Αν κατάλαβα σωστά, εσείς λέτε ότι είναι πάρα πολύ, δηλαδή θα είναι αντιαισθητικές οι κολόνες αυτές με αυτό το ύψος, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, υπάρχει μια συνεννόηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων και όλων των παρατάξεων για τέτοιου τύπου θέματα. Μέχρι στιγμής έχει υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης. Ο Μπάμπης Σουγιάννης, που είναι μηχανικός και είναι στην άλλη παρατακτή, δεν είναι στη δικιά μας. Ναι. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές έχουμε συμφωνήσει ότι όντως χρειάζεται μια προσοχή σε τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν το παράξενο της υπόθεσης είναι ότι η Δημοτική Αρχή ουσιαστικά αποποιείται της ευθύνης και λέει: δεν φταίω εγώ. Η αρχαιολογική υπηρεσία με βάζει, με υποχρεώνει ουσιαστικά να βάλω αυτές τις κολόνες. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν όντως έτσι είναι, αν εμείς δεν έχουμε καταλάβει καλά, και εν πάση περιπτώσει τι θα αποφανθεί η αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί περιμένουν λίγο μια έγκριση. Μάλιστα. Αν θα περάσει ή όχι αυτό το έργο. Να πω κάτι. Από εκεί και μετά η δικιά μου η γνώμη, ναι, ή του Τσουλάκου ή του Δημήτρη, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει σε τέτοια θέματα, και ειδικά στο Καψάλι, που είναι μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή, με συγκεκριμένες ανάγκες, με όλα αυτά που όλοι γνωρίζουμε, τι κάνουμε. Καθόμαστε και συζητάμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι πώς θέλουμε το Καψάλι να είναι από εδώ και πέρα. Θέλουμε να το κάνουμε να μοιάζει. Να το αντιστρέψω. Ναι. Στην Αγία Πελαγία τι βάλανε? Λοιπόν, στην Αγία Πελαγία έγινε ένα έργο πριν, ναι, από δύο χρόνια. Και τι βάλανε, νομίζω, φώτα, έτσι, ή κάνω λάθος? Βεβαίως. Έγινε ένα έργο το οποίο δεν έχω βρει ούτε έναν άνθρωπο, θα εξαιρέσω το καλό φίλο του πατέρα μου, τον Παναγιώτη, το Σαραντάκο, ο οποίος θεωρεί ότι είναι ωραίο. Δεν έχω βρει κανέναν άλλον όμως που να μου πει ότι ναι, πράγματι τα φώτα στην Πελαγία είναι ωραία. Όχι μόνο δεν είναι ωραία, κόβουν τον ορίζοντα, δημιουργούν φωτορύπαν σε μην πούμε ξανά τα ίδια που έχουμε πει και στο παρελθόν σε άλλες συζητήσεις. Γνωρίζουμε το θέμα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή προσπαθεί να υπάρχει μια, εν πάση περιπτώσει, διαδικασία επέκτασης του δημοτικού φωτισμού και στο νέο κόσμο. Όταν λέμε νέο κόσμο, να το πούμε πιο... Στο υπόλοιπο κομμάτι της Πελαγίας. Ναι. Δηλαδή, από τη μεγάλη στροφή που κατεβαίνει ο δρόμος, μέχρι, δεν ξέρω ποιο σημείο ακριβώς... Προς τον Καραβά. Όχι, από την άλλη μεριά. Από εδώ, προς τη Λαγκάδα. Προς Λαγκάδα. Μάλιστα, ναι, κατάλαβα. Στο κομμάτι που πάει προς Κακιά Λαγκάδα. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, να μην το επαναφέρουμε όλο το θέμα από την αρχή. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, υπήρξαν προτάσεις, τις οποίες για άλλη μια φορά η Δημοτική Αρχή δεν είχε λάβει υπόψη, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, εννοώ δηλαδή πριν τις εκλογές. Τώρα όμως υπάρχει μια διαλλακτικότητα, υπάρχει μια διάθεση συνεννόησης, και αυτό είναι προς τιμήν της συμπολίτευσης. Ναι, βεβαίως. Γιατί δείχνουν ότι, εν πάση περιπτώσει, αναγνωρίζουν το ότι δεν τα κάνανε όλα τέλεια, και ότι αν κάτσεις και συζητήσεις με κάποιον που αυτό σου ζητάει, συζήτηση σου ζητάει, δεν είμαστε θα εδώ. Θα βγει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν είμαστε εδώ ούτε για να χάνουμε την ώρα μας, ούτε για να χάνουμε τον ύπνο μας. Δεν πάμε να κάνουμε ντε και καλά αντιπολίτευση. Ζητάμε όμως το αυτονόητο. Όταν πας μπροστά στο σπίτι κάποιου να βάλεις μια κολόνα, σκέψου αν αυτός τη θέλει αρχικά, και προφανώς τη θέλει, γιατί όλοι θέλουμε να έχουμε φως, να μην σπάσουμε το πόδι μας, αλλά τι κολόνα θα είναι αυτή? Δεν θέλω να μου κόψεις τον ορίζοντα και να μου βάλεις μια φωτεινή κουρτίνα μπροστά μου. Θέλω να βλέπω τη θάλασσα. Θέλω να είναι ένας πανέμορφος περίπατος σε ένα μέρος που έχει τόσα πολλά ξενοδοχεία, και ο κόσμος που θα περνάει να μην αισθάνεται ότι τον ενοχλεί το φως το βράδυ. Και τέλος πάντων, τον έχει πιάσει ο Δήμαρχος μια μονή με το φωτισμό το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά έχει ένα ανοιχτό, να βρούμε το λόγο. Ανοιχτό κανάλι με τις λάμπες. Προφανώς, όταν ανάβει ένας λαμπτήρας, κατεβάζει ιδέες. Λοιπόν, δεν χρειάζεται όμως να έχει τόσες πολλές. Μάλιστα. Άλλωστε, θα έχετε την
πώς να το πω, την ευκαιρία και μέσα στα δημοτικά συμβούλια να, το συζητήσετε, να τα συζητήσετε αυτά. Πριν κλείσουμε, και εδώ, Πέτρο, θα ήθελα να πω το εξής. Ακριβώς, θα πάμε, αυτό ήθελα να πω. Εδώ δεν θα βάλουμε τελεία, άνω τελεία, γιατί θα σας καλούμε τακτικά να τα λέμε. Και ήθελα έτσι, να... πάμε λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη, να κάνουμε τον επίλογο από την πλευρά σας. Ήθελα να... ήθελα να κλείσω ως εξής και, να... και θα ήταν πολύ σημαντικό να μας άκουγε και ο Δήμαρχος. Είχε γίνει ένας τις προηγούμενες μέρες μια μεγάλη συζήτηση άνοιξη με το θέμα των παρελάσεων και της εθνικής συνείδησης και της μνήμης και των νηρών κλπ. Θα ήταν καλό και σαν συμβουλή το δίνει αυτός ο Δήμαρχο, ο πρώτος δημότης του νησιού, αν θέλει να έχει ενωμένο τους δημότες σαν μια αγροθιά και να αντιμετωπίζουν όλοι μαζί τα προβλήματα, να μην διχάζει το λαό. Μίλησε για γιαλατζή αριστερού. Γιατί το λες αυτό? Γιατί σε ένα άρθρο που δημοσίευσε μίλησε για γιαλατζή αριστερούς, μίλησε πολύ προσβλητικά για αριστερούς ανθρώπους και μίλησε για κάποια ιδιώδη που τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι τα έχουν, κάποιοι δεν τα έχουν. Αλλά δεν αφορούν την καθημερινότητά μας και τις καθημερινές ανάγκες που έχουμε όλοι τις ίδιες. Και τέλος πάντων προσβάλλει πιθανόν και προσέβαλε και ανθρώπους που είχαν κάποια πορεία στη ζωή του, που αγωνίστηκαν. Ό,τι και να πιστεύει ο καθένας μας, δεν μπορεί να το επιβάλλει στον άλλον. Ναι. Όσο μάλλον ο Δήμαρχος, που πρέπει να κρατάει ενωμένο τον λαό και όχι να τον διαιρεί. Κατονοητό. Κάτι άλλο σε ό,τι αφορά να πάμε να κλείσουμε? Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω να προσθέσω. Εγώ έχω να πω σαν επικεφαλής παράταξης ότι είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά στον κυθραϊκό λαό ότι θα είμαστε κοντά του και μετά τις εκλογές. Εμείς υπολογίζουμε ότι από το καινούριο έτος θα ξεκινήσουμε να επισκεφτόμαστε τις κοινότητες και τα χωριά. Αυτό είναι είδηση. Ναι, όχι, νομίζω ότι. Γιατί συνήθως ως ήθιστε δεν γινόταν επί δεκαετίες, ναι. Μια φορά έχετε το, δίκιο, τότε, την τετραετία αν γινόταν. Εμείς θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την καινούργια χρονιά, μόλις μαζευτούν και κάποια θέματα τα οποία να υπάρχει ένας χρόνος να δούμε αν έχει λυθεί κάποιο πρόβλημα, δεν έχει λυθεί, διαιωνίζεται ή έχει παρουσιαστεί κάποιο άλλο σε σχέση με τη συζήτηση που είχαμε κάνει το Μάιο. Να δούμε τι έχουμε να πούμε, ξέρεις, τι έχουμε να προτείνουμε, τι έχει να μας πει ο κόσμος, να υπάρχει μια... Κατανοητό. Δημήτρη, θα παρασύρετε, φοβάμαι, και τις άλλες παρατάξεις. Μακάρι, θα το μα μακάρι. Και γιατί μπράβο. Μέσα από την επικοινωνία και το διάλογο με τον κόσμο, και να, όσο και πολλές πω, φορές... Και να πω και κάτι άλλο. Πέτρο, ναι, μην με διακόπτεις, παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, γιατί μέσα από την επικοινωνία και τον κόσμο, όσο κουραστικό και αν είναι, δεν είναι εύκολο πράγμα να επικοινωνήσεις με τον κόσμο. Έτσι. Είναι δύσκολο και το λέω αυτό το πράγμα γιατί το βίωσα. Δεν είναι εύκολο. Αλλά μέσα από αυτό το πράγμα γίνονται ζυμώσεις, μαθαίνεις πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα για να βελτιώσεις τον τόπο σου. Αλλιώς, αν δεν ακούς το διπλανό σου, τον παρακάτω σου, τον παραπίσω σου, δεν μπορείς να δώσεις λύση στα προβλήματα. Κατανοητό. Αν είσαι κλεισμένος σε ένα γραφείο ή σε ένα σπίτι και πίσω από μια οθόνη, δεν λύνεις προβλήματα παρά μόνο δημιουργείς. Κατανοητό. Εγώ θα έλεγα το εξής, αυτό πήγα να πω, ότι εγώ θα ήμουν πανευτυχής αν έβλεπα και τους τρεις συνδυασμούς να είσαστε ενωμένοι, συμπολίτες ή αντιπολίτευση, και να γυρνάτε στους οικισμούς, στα χωριά, κάτι που δεν το έχουμε δει ποτέ. Μακάρι και να ζούσα να έβλεπα μια τέτοια εικόνα. Με πολύ μεγάλη χαρά θα δεχτούμε. Έτσι, όλοι μαζί. Όταν κανονίσουμε να πάμε όλους, σε επισκέψεις, να δεχτούμε και δημοτικούς όλοι εδώ ζούμε από άλλες παρατάξεις και να έρθουν μαζί μας. Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό. Γιώργο, μια τελευταία κουβέντα, πολύ λακωνικά. Τίποτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας. Είχα την αίσθηση ότι θα περάσουμε ένα πιο χαλαρό βράδυ, να σας πω την αλήθεια, και είχα στο μυαλό μου και κάποια τραγούδια να φέρουμε να ακούσουμε για να κάνουμε μια πιο ανάλαφρη συζήτηση. Πιο ραδιοφωνική. Μου θυμήσατε τον... Αλλά μπορούμε στην επόμενη εκπομπή να φέρουμε και κάποια τραγούδια. Βεβαίως. Να τα αφιερώσουμε στον κόσμο που μας ακούει. Βεβαίως. Βεβαίως. Άλλωστε να πω κάτι. Αλλά χρήσιμο είναι και αυτά που είναι. Γιώργο μου, να πω κάτι, ότι ήταν τόσο ωραία η συζήτηση και κύλησε τόσο ωραία η εκπομπή. Εγώ ειλικρινά σας λέω, δεν κατάλαβα, ούτε πήγε 10 παρά 10. Να θυμίσω μόνο κάτι, γιατί είναι σημαντικό και δεν θα ήθελα να το ξεχάσουμε. Γιατί μου δίνεται η ευκαιρία τώρα, σε όσους μας ακούνε, ίσως ενδιαφερθούν. Το Σάββατο και ένα Σάββατο κάθε μήνα,
Υπάρχουν προβολές στην Φιλαρμονική Ποταμού, πάνω στην αίθουσα της Φιλαρμονικής του Ποταμού. Είναι προβολές τις οποίες μας τις στέλνουν από την Αθήνα το Συνεντόκ. Το Συνεντόκ είναι μια προσπάθεια που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αφορά ταινίες κυρίως για νεαρές ηλικίες αλλά και μεγαλύτερους. Και είναι κάτι το οποίο λείπει πάρα πολύ, προφανώς γνωρίζουμε όλοι, είναι κάτι που με αφορά γιατί είναι και κομμάτι της δουλειάς μου. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχουμε 6 ταινίες οι οποίες ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα. Το Σάββατο αυτό το ερχόμενο προβάλλεται η δεύτερη ταινία, λέγεται Ο Τερματοφύλακας της Λίβερπουλ. Πριν από αυτήν θα προβάλλουμε μια ταινία έκπληξη, τσιριγότικη ταινία έκπληξη, αλλά δεν μου επιτρέπεται να πω περισσότερα. Και μετά θα έχουμε μια ταινία το Δεκέμβρη, είναι στις 6 το απόγευμα, ώστε να μπορεί κάποιος να πάει και με μια. Ποια μέρα είπαμε, το Σάββατο? Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. 6 το απόγευμα. Και μετά, και μετά έχουμε μια ταινία το Δεκέμβρη, μια το Γενάρη κτλ. Μέχρι το Πάσχα θα υπάρχει μια ταινία το μήνα. Μου έκανες πάσα πριν κλείσω, πριν σας καληνυχτήσω, να πω κι εγώ κάτι, ότι έχουμε κάνει, έχει γίνει μια ταινία καινούργια μέσα στο 19, το Τσάο Ιτάλια, στην οποία συμμετέχω και εγώ με Ηλία Λογοθέτη και πολλούς άλλους επώνυμους ηθοποιούς. Μάλλον το πιο πιθανό να θα γίνει η πρεμιέρα μέσα στο Γενάρη. Βέβαια δεν κρύβω ότι μου πρότεινε ο σκηνοθέτης να ερχόντουσαν εδώ να κάναμε την πρώτη προβολή, αλλά πιστέψτε με, το ψάξα, λόγω εσύ τα ξέρεις Γιώργο και όλοι μας νομίζω, και ο Δημήτρης και ο Τάκης και όλοι οι ακροατές που μας ακούνε, τώρα μαζεύει αλλιώς ο κόσμος, άλλοι λείπουνε, δεν θα είχε επιτυχία και δεν το διακινδύνευσα. Mm-hmm. Δεν πειράζει. Αυτά, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εντάξει, δεν υπάρχει και κατάλληλη αίθουσα. Και, εντάξει. Που πρέπει όχι, να δοθολογηθεί έτσι. Όχι κατάλληλη, να... δεν υπάρχει αίθουσα. Δεν υπάρχει αίθουσα. Ναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, Πέτρο, ευχαριστούμε. Καλή, θα τα πούμε σύντομα πάλι. Και ευχαριστούμε παιδιά. Και τους ακροατές όσοι μείναν και μας άκουσαν. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν αρκετοί που μας ακούσανε. Πάμε, λοιπόν. Πάμε σε ένα διάλειμματάκι εμείς και θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με πρώην υπουργό προηγουμένου.